κόσμος και πώς σκεφτόμαστε εμείς. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, οι έννοιες όπως αξιολόγηση, βαθμολόγηση κλπ. Είναι έννοιες τις οποίες πολεμούμε και μισούμε. Τώρα, μόλις βλέπω, χτύπησα το κινητό μου, έχω ένα email και έρχεται από το eBay. Όπου το eBay αγόρασε ένα πραγματάκι που κάνει 24 ευρώ για το αυτοκίνητο. Και ήρθε, το παρέλαβα, το έβαλα. Και ξέρεις το μήνυμα ποιο είναι από το eBay τώρα, έτσι. Σας ευχαριστούμε. Να πω, όχι, πέρα από αυτό, να πω την άποψή μου. Α, βέβαια. Να πω την άποψή μου για το προϊόν, να πω την άποψή μου για την εταιρεία που μου το έφερε, να πω την άποψή μου για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για τη συνεργασία με τον πολιτή. Να βαθμολογήσω εγώ, τελευταίος του πλανήτη, μια εταιρεία όπως είναι, ξέρω εγώ, το Alibaba ή το AliExpress ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μέσα από τις αξιολογήσεις όλων ημών, ο υπόλοιπος κόσμος έχει μια εικόνα του τι ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση. Και εδώ στην Ελλάδα η ιδέα της αξιολόγησης, έτσι, η πρόταση για αξιολόγηση, τρομάζει τους πάντες και δεν τη θέλει κανείς. Την απορρίπτουμε μετά βδελιγμίας. Και μου ήρθε τώρα ως σκεπτικό επειδή είδα στο email με αυτό το μήνυμα. Τέλος πάντων, άνω τελείωσε αυτό, να πάμε στον Σάββατο Αναστασιάδη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Να δούμε για πώς θα είναι δύο οι περιφέρειες, πότε θα γίνουν τρεις ή και περισσότερες. Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι ενδεικτικό αυτό που λέτε, αλλά δεν είμαστε όλοι που δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Ω, εντάξει, δεν το συζητώ. Την αξιολόγηση, ναι, το σύστημα ίσως δυστυχώς την πολεμά πάρα πολύ η σημερινή κυβέρνηση και προσπαθεί να ισοπεδώσει και να ξισώσει τα πάντα προς τα κάτω. Σε αυτήν αναφερόμουν και στην αριστερά γενικότερα, κύριε Αναστασιάδη, αυτή δεν θέλει την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση είναι αριστερά, χρειάζεται την αριστερά. Αλλά θέλω να κάνω μια αναφορά σήμερα, γιατί δίνω μεγάλη σημασία στις επαιτίους. Σήμερα, 13 Ιουνίου του 2016, κλείνει ένας χρόνος από τότε που η περήφανη διαπραγμάτευση και το λεβέντικο όχι του κ. Τσίπρα στο δημοψήφισμα μετατράπηκε σε ταπεινωτική συνεκολόγηση, αποδεχόμενος τότε, αν θυμάστε, 13 Ιουνίου του 2015, την πιο σκληρή συμφωνία που υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, φορτώνοντας έτσι... Μάλλον σε αυτό αναφέρεστε, συγγνώμη, σε αυτό αναφέρεστε, μισό λεπτό λίγο. Και μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της και ο λαός να μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Σε αυτή σε αυτό το διάγγελμα αναφέρεστε, ναι. Ακριβώς αυτό το τραγικό διάγγελμα, θα έλεγα. Η απάντηση σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, που έλεγε μάλλον, ήρθε προχθές από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Βέβαια ήταν γνωστό, τα λέγαμε όλοι, τα λέμε όλοι, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αυτοί κάνουν όπως δεν τα καταλαβαίνουν και ο κύριος Τσίπρας, αλλά ήρθε προχθές από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικών, όπου είπε το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν ανάγκη να πάμε και να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο, οδηγηθήκαμε στο τρίτο μνημόνιο από την λάθος διαπραγματευτική τακτική του πρώτου εξαμήνου και φορτώθηκε η χώρα με αυτό. Φορτώθηκε τα χρέη και τα βάρη που θα ακολουθούν τις επόμενες γενιές για πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν ως μια εισαγωγή και ως επαιτειακή ημέρα για να μην μας διαφεύγει, γιατί είναι σημαντικά αυτά και επίσης αποκτά και ιδιαίτερη σημασία αυτό αν το συνδυάσουμε και με το βιβλίο του κ. Γκάμπλετ που κυκλοφόρησε όσον αφορά το Plan B. Ή έξι, όπως θέλετε να το λέει, όπως θέλει να το λέει ο καθένας. Μάλιστα. Εν τούτης, η κυβέρνηση πορεύεται, προχωρά, αναζητά τις 200 έδρες στις 19-20 Ιουλίου. Χθες είχαμε τρία κόμματα να συμφωνούν. Είχαμε ένα παρόν του Κουκουέ, το οποίο δεν καταλάβαμε εδώ στον Focus ακόμη γιατί παρόν. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια θα μου πείτε, αλλά σε ένα τέτοιο θέμα ήταν πιο ξεκάθαρο να πεις ναι, όχι, κάτι άλλο. Και είχαμε τους εγέλωτες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι παίζουν πραγματικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το εννοώ. Δηλαδή είναι η χρυσή εφεδρεία για να πάμε στις 200 έδρες, αν βρεθούν ακόμη τρεις. Ο Σάββας Αναστασιάδης από αυτά που ακούει πιστεύει ότι θα βρεθούν ή δεν θα βρεθούν οι άλλοι τρεις. Κοιτάξτε, επειδή η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτά τα πάντα και διαπραγματεύεται τα πάντα, ακόμη και το 3% όπως φαίνεται, για να πιάσει το όριο των 200, παίζει τα αρέστα της δηλαδή, για να το καταρθώσει αυτό.
Νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Διότι αναφερθήκατε στην Χρυσή Αυγή. Η εκτίμηση μου είναι ότι η Χρυσή Αυγή θα το ψηφίσει τον εκλογικό νόμο. Έτσι φαίνεται. Έχει κάθε λόγο να το κάνει, γιατί θα κάνει τους βουλευτές ξαφνικά 30, ξέρω 25. Πώς θα πάρει το πράγμα. Θα το δούμε, είναι πολύ κοντά. Όμως αυτό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έχει μία αποτύπωση. Διότι όταν βλέπουμε τις και κινούμαστε με βάση τις προσωπικές ή τις κομματικές στρατηγικές, αυτό θα έρθει πολύ σύντομα μπροστά μας. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να επικαλείται την πατρίδα και το έθνος κατά περίπτωση και να ψηφίσει σήμερα έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες, και αν καταργηθεί και το όριο του 3%, αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, είναι γνωστό, το αναλύσαμε πολλές φορές, τι κινδύνους επισύει αυτό για την χώρα μας και για το μέλλον της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα πρετανεύσουν πιο σοβαρές φωνές. Στο όριο του 3%. Το παιχνίδι το κομματικό το πληρώσαν πάρα πολύ ακριβά δεκαετίες ολόκληρες στην Ελλάδα σε διάφορες φάσεις ιστορικές αυτού του έθνους από το 1821 και έπειτα. Δεν ξέρω πόσο επιτρέπεται στην παρούσα συγκυρία να παίξουμε πραγματικά με τη φωτιά. Να παίξουμε με τη φωτιά. Εγώ δεν αναφέρω μόνο στο κομμάτι Στράκης. Ένα χαμηλό όριο ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Ακριβώς. Για πολλούς. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε μια περίοδο μη κυβερνησιμότητας της χώρας. Και αυτό είναι το ερώτημα και η απορία και της κυβέρνησης, η οποία αισθάνεται ότι καταραίει, όπως φαίνεται δημοσκοπικά, και προσπαθεί να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Το έχουμε ζήσει αυτό στη χώρα μας το 1989-90. Έχουμε δηλαδή και εμπειρία από αυτό, αλλά έχουμε και πρόσφατες εμπειρίες από το τι συμβαίνει στη γειτονική μας Ισπανία. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει σε αυτό και διαπραγματεύεται τα πάντα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγεί στο χάος και στην αστάθεια που θα φέρει αυτός ο εκλογικός νόμος στη χώρα. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο. Οδηγεί τη χώρα στο πουθενά, τον ενδιαφέρει μόνο η πολιτική του επιβίωση. Αυτό φαίνεται για δεύτερη φορά, διότι το έκανε και πέρσι την ίδια ακριβώς περίοδο. Εντάξει, φέτος είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, αγαπητέ μου κύριε Αναστασιάδη. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο ίδιος. Ο Στουρνάρας χθες είπε κάτι το οποίο δεν το πρόσεξε πολλοίς κόσμος. Ο Στουρνάρας κάποια στιγμή είπε ότι ευτυχώς η κυβέρνηση εγκαίρως έστριψε το τιμόνι. Το είπε, ναι, ο Στουρνάρας αυτό. Ευτυχώς τότε, αλλά φαντάζεστε. Ευτυχώς άκουσε δηλαδή τον Πρετεντέρη, την Τρέμη, τον Ευαγγελάτο, τον Παπαναγιώτη. Ευτυχώς άκουσε αυτούς χθες πέρσι ο Τσίπρας και έστριψε εγκαίρως το τιμόνι. Ναι, αυτούς που βρίζει σήμερα. Ναι, αυτούς που βάζει κάτω και τους πατάει. Όμως φαντάζεστε η χώρα να. Στην κατάσταση που βρίσκεται να βρεθεί σε ακυβερνησία για 6, 8 ή 10 μήνες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι καταστροφή. Και νομίζω ότι θα οδηγηθούμε στα αποτελέσματα που αποφύγαμε πέρσι, αν συμβεί αυτό. Δεν έχει αντοχές η χώρα, δεν έχει. Η Ισπανία πώς τα καταφέρνει και πάει τρίτη φορά σε εκλογές, κύριε Αναστασία. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιος, εντάξει, θα κάνουμε εκλογές. Το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, έχει ψηφιστεί, θα υλοποιηθεί, θα εφαρμοστεί. Ας κάνουμε εκλογές. Καταρχήν είναι λάθος, κατά την εκτίμησή μου, να συγκρινόμαστε ή να συγκρίνουμε πάντα με άλλες χώρες. Είναι άλλες νοοτροπίες, άλλες δομές πολιτείας και κράτος, άλλες οικονομίες. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο τα περαμέντο θα έλεγα, σε σχέση με εμάς. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και εντ' αυτή η περίπτωση, εμείς θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα θετικά παραδείγματα και όχι τα αρνητικά. Έχουμε εμπειρία σαν χώρα από ανάλογη κατάσταση. Πάντως, κύριε Αναστασιάδη, από την απέναντι πλευρά, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα νομίζω σφαιρικά, εδώ στο Focus τουλάχιστον έτσι προσπαθούμε. Και η Νέα Δημοκρατία με τον 36-36 του 8 έκανε κάτι το οποίο ήταν προς το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά. Την αύξησε τις έδρες από 40 σε 50, ναι, με το νόμο του 8. Είναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάτι από την απέναντι πλευρά ίσως δεν το βλέπετε, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Είναι έτσι όπως το λέτε. Τότε έγινε μια τροπολογία του υφιστάμενου τότε νόμου.
γιατί δεν άλλαξε ο νόμος, και αυξήθηκαν μόνο οι έδρες του μπόνους για το πρώτο κόμμα. Γιατί έβλεπε ότι... Αυτό όμως εξασφάλιζε κυβερνησιμότητα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Κυβερνησιμότητα θέλει η χώρα. Δεν θέλει ακυβερνησία. Με αυτό που πάει να κάνει σήμερα η κυβέρνηση, θα φέρει τη χώρα σε κατάσταση αναρχίας. Πιο κοντά θα είναι οι εκλογές με 200 ψήφους ή με λιγότερες πολιτικά? Νομίζω ότι αν αναλύσουμε την αιμονή της κυβέρνησης, εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέγεται ότι γίνεται αυτό για να προσανατολιστεί ο κόσμος από την καθημερινότητα. Πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνησης είναι να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, που υπάρχουν πολύ... Άρα με 200 έδρες, είναι πιο εύκολο, λέτε, για την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Με 200 έδρες το θεωρώ πολύ πιθανόν. Με 197 ή ξέρω εγώ λιγότερες δεν το θεωρώ απίθανο, διότι έτσι όπως είναι σήμερα δημοσκοπικά ο χάρτης ο πολιτικός, και με αυτό το εκλογικό σύστημα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και αρνείται η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν τα δύο πρώτα κόμματα δεν αποφασίσουν να συνεργαστούν, δεν μπορεί να υπάρξει η κυβέρνηση. Οπότε θα οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές, και οι δεύτερες εκλογές θα είναι με την απλή αναλογική που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα θα επιτευχθεί ο στόχος που έχει στο μυαλό του η κυβέρνηση, αλλά με μία καθυστέρηση ενός ή δύο μηνών. Μάλιστα. Αν θέλει στο μυαλό του. Καταλαβαίνω. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Focus 103,6. Η εκπομπή Focus Press ξέρει να επιλέγει. Φροντίστε για το καλοκαίρι σας. Φροντίζουμε για το χειμώνα. Τρεις ακόμη λόγοι για να συνδεθείτε τώρα με το φυσικό αέριο. Δωρεάν τα τέλη σύνδεσης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Αέριο Θεσσαλονίκης. Άνεση. Ανεξαρτησία. Οικονομία. Συνδεθείτε τώρα. Για νέες συνδέσεις, τηλεφωνήστε στο 11150.